Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Κάριν Χατσάνοφ με 3-1 σετ στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Australian Open και την Κυριακή 29 Ιανουαρίου θα δώσει μάχη για τον πρώτο Grand Slam τίτλο στην καριέρα του. Παράλληλα θα βρεθεί για δεύτερη φορά σε τελικό Grand Slam μετά τη μεγάλη μάχη με τον Οβακ Τσόκοβιτς στο τελικό του Ρολάν Καρός. Θα περιμένει να μάθει τον αντιπαλό του στον τελικό από το μάτς που θα ακολουθήσει μεταξύ Τσόκοβιτς και Πολ Εάν νικήσει και στο τελικό θα περάσει αυτομάτως το νούμερο 1 του παγκόσμιου ράγκινγκ. Ο Στέφανος Σιτσιπάς έδειξε πιο έτοιμος από ποτέ και ξεπέρασε το εμπόδιο του Κάρεν Χατσάνοφ στα τέσσερα σετ. Το νούμερο 3 του Ταμπλόκ όρκησε την κατάρα των ημιτελικών που τον ακολουθούσε στο τρίτο διαδοχικό και τέταρτο συνολικά που έδωσε στην Αυστραλία και πήρε το εισιτήριο για τον καταληκτικό αγώνα του τουρνουά. Η πρόκρισή του στον τελικό του Αστρελιανόπεν εξασφαλίζει στο Στέφανο Τσιτσιπά δόξα και χρήμα. Ο κορυφαίος Έλληνας ταινίστας με την εισοδό του στον τελικό της Κυριακής εξασφάλισε το ποσό του ενό εκατομμυρίου δολαρίων. Ενώ εάν κερδίσει τον τίτλο στη Μελβούρνη θα εισπράξει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια. Εάν φτάσει δε στην κορυφή θα ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια δολάρια στο πρέιτς μόνη της καριέρας του. Το 2021 όταν ήταν φιναλίστορο ο Λαγκαρός είχε φύγει από το Παρίσι με το ποσό των 750.000 ευρώ